Τόσα κόμματα δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα. Δεν έχει χώρο για ένα κόμμα της ελληνικότητας, για ένα πολιτικό φορέα, γιατί δεν είμαστε κόμμα, όπου να ενώσουμε τους πάντες μέσα στη φυσιολογία μας και πάνω στην κρίση και αρχή της ίδιας της δημοκρατίας. Δεν έχει χώρο για μας. Γιατί λοιπόν κυνηγάνε τα καθεστώτα, τα δόγματα, τα κόμματα, κυνηγάγανε. Γιατί οι Έλληνες δουλεύουν, γιατί η Ελλήνωση Συνέλευση δουλεύει, γιατί έχει μηχανήματα, γιατί έχει λεωφορεία, γιατί έτσι είναι, γιατί εμείς εργαζόμαστε πάντα. Δεν μπορούμε να είμαστε αδρανείς όπως εσείς. Είναι σαν τη φυσιολογία μας. Ένας οργανισμός, αν κοιμηθεί, αν κάτσει ένα κρεβάτι μία εβδομάδα, θα ανοίξει, θα πεθάνει. Η δημιουργία είναι πόλεμος. Τα κύτταρά μας πολεμάνε κάθε μέρα, έτσι κι εμείς. Αυτό έχω διδάξει την Ελλήνωση Συνέλευση. Απαγορεύεται η αδράνεια. Η αδράνεια είναι ισοδυναμή με θάνατο. Ή δεν το έχω γράψει στα ιερά Ελλάνια κείμενά μας. Άρα δεν καταλαβαίνω. Υπάρχουν χιλιάδες κόμματα. Ανώμαλα και μη. Ξενόχαρτα και δι. Δεν έχει χώρο για μας. Αν δεν σας αρέσει, κύριε, όλη αυτή η ελληνικότητα, ενδεχομένως από την πολλή αλλογένεια που έχετε, αλλά είτε ματιασμένοι είστε, είτε και αδαιμονισμένοι, μην μας ψηφίσετε. Γιατί να μας κυνηγάτε όμως? Για να δείξετε πρωτίστως ότι δεν υπάρχει καμία δημοκρατική θέση. Δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος πουθενά. Είναι μόνο αποστατικό σε ένα ψεύτικο χρόνο.